Χαίρετε. Χαίρετε. Για ποιο θέμα θα μας μιλήσετε σήμερα? Λοιπόν, σήμερα επέλεξα να μιλήσουμε για την ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή, να αλλιώς θα το βρούμε ως OCD, στα παιδιά και στους εφήβους. Εκτός από τον ίδιο αυτόν τον ιών, υπάρχουν και ψυχολογικά επακόλουθα αυτής της κατάστασης, είτε που προήρθαν από φόβους, φοβίες που εξεπίδησαν μέσα από όλη αυτή την φάση που ζούμε και διανύουμε, είτε γιατί τέλος πάντων όλοι έχουμε ζοριστεί και ο καθένας βγάζει τα δικά του. Οπότε μία από τις παθήσεις, διαταραχές, οι οποίες έχουν έτσι αρκετά απασχολήσει όλους εμάς τους ειδικούς αυτό το διάστημα, είναι και η ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή, η οποία εν συντομία, να πούμε ότι είναι μία πάθηση που χαρακτηρίζεται από παράλογες σκέψεις, ιδέες, εμμονές, ιδιοληψίες ή ψυχαναγκασμούς, που επί της ουσίας οδηγεί τον πάσχον, τους πάσχοντες, να επαναλαμβάνουν συμπεριφορές καταναγκαστικά, η οποία μπορεί να είναι ένας ψυχαναγκασμός ή παραπάνω από ένας, ή επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές. Αυτός που έχει αυτές τις συμπεριφορές ή αυτές τους ψυχαναγκασμούς, συνήθως μπορεί να το συνειδητοποιήσει ότι είναι παράλογο, αλλά νομίζει ότι μπορεί να το αγνοήσει ή να το σταματήσει από μόνος του. Αλλά επί της ουσίας αυτό που καταφέρνει είναι να αυξάνεται η αγωνία του και το άγχος του και επί της ουσίας αντί να μειώνεται, να αυξάνεται. Υπάρχουν φυσικά και περιπτώσεις που δεν το συνειδητοποιούν και που θεωρούν ότι οι άλλοι είναι υπερβολικοί και ότι αυτοί είναι πολύ φυσιολογικοί. Να πούμε ότι την περίοδο της πανδημίας, επειδή έχουμε περάσει αρκετές περιόδους και δεν ξέρουμε ακόμα πόσους, λέγαμε ότι οι εσωστρεφείς και οι ψυχαναγκαστικοί όσον αφορά την καθαριότητα φαίνονται πολύ φυσιολογικοί με βάση τη συγκεκριμένη νόσο, ακριβώς γιατί το να εμμένουν στην καθαριότητα, το να πλένουν συχνά τα χέρια τους, το να προσέχουν, να μην έρχονται σε επαφές με άλλους ανθρώπους, το να πλένουν σχολαστικά ό,τι αγοράζουν από το σούπερ μάρκετ κτλ. Ή τις τουαλέτες. Είναι πάρα πολύ φυσιολογικές συμπεριφορές μέσα στον κορονοϊό. Μάλλον αφύσικο είναι να μην τις κάνεις. Δηλαδή φυσιολογικό είναι να τις κάνεις και μη φυσιολογικό είναι να μην τις κάνεις. Όπως και οι εσωστρεφείς, επειδή ακριβώς αποφεύγουν, όπως λένε και τα διάφορα έτσι, κατευθυντήρες γραμμές που μας έχουν δοθεί για την αντιμετώπιση της νόσου, είναι να κρατάμε αποστάσεις. Οπότε οι εσωστρεφείς που κρατάνε αποστάσεις είναι πολύ φυσιολογικοί, φαίνονται πολύ φυσιολογικά σε αυτήν τη φάση. Και ό,τι λέμε ότι όταν είμαστε σε κατάσταση που δεν είμαστε καραντίνα και που αρχίζει και δεν είμαστε εν μέσω κύματος, είμαστε σε κατάσταση που είναι ελεγχόμενα οι νοσούντες, είναι εξαλαφρωμένα τα νοσοκομεία γιατί παίρνουμε σε διάφορες φάσεις, τότε οι εξωστρεφείς είναι αυτοί που φαίνονται φυσιολογικοί γιατί δεν κάνουν όλα αυτά και αυτοί που δεν έχουν, ας το πούμε, ψυχαναγκασμούς. Ενώ στη φάση που είμαστε εγκλεισμένοι και γενικότερα διανύουμε κατάσταση τέτοια μέσω κορονοϊού, οι εξωστρεφείς δεν φαίνονται φυσιολογικοί. Αυτόν το λέμε τώρα μέσα στα πλαίσια της πανδημίας, έτσι. Γιατί ο καθένας με τα χαρακτηριστικά του γνωρίσματα έχει διαφορετική συμπεριφορά, ακόμα και όταν διανύει μια δύσκολη περίοδο για τον ίδιο. Ωστόσο, σε αυτήν την περίπτωση, επειδή ακριβώς μιλούμε τώρα για διαταραχή, αυτό είναι πάρα πολύ ψυχοφθορό για έναν άτομο, ακόμα και για ένα μικρό παιδί, γιατί μπορεί να το οδηγήσει σε μια ανακατάσχετη αιμονή, να θέλει να πλένεται συνέχεια, να θέλει να ελέγχει τα πάντα, να θέλει να μένει στο σπίτι, να μην έχει επαφές με άλλους.
ανάλογα με τον ψυχαναγκασμό που έχει ο καθένας και τον ίδιο ψυχαναγκασμό. Είναι πολλοί οι ίδιοι ψυχαναγκασμοί, δεν είναι μόνο η καθαριότητα, δεν είναι μόνο ο έλεγχος, δεν είναι μόνο το να συσσωρεύεις άχρηστα αντικείμενα, είναι πάρα πολλά που μπορεί να συνιστούν τη ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή. Οπότε το λέμε ενημερωτικά για να το γνωρίζουν και οι άνθρωποι που μας παρακολουθούν, ότι μπορεί να επικεντρώνεται σε συγκεκριμένα θέματα, ωστόσο δεν είναι πάντα τα μικρόβια ή πάντα η φόβη της μόλυσης ή το, έτσι, το πάρα πολύ έντονο πλήσιμο και καθαριότητα. Μπορεί να είναι και άλλα πράγματα, ανάλογα με την περίπτωση. Τώρα, η θεραπεία που προτείνεται είναι η ψυχοθεραπεία συνήθως γνωστικο-συμπεριφοριστικού τύπου και σε κάποιες περιπτώσεις όπου εκεί εκδείκνεται και όπου ο παιδοψυχίατρος ή ο ψυχίατρος προτείνει, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και φαρμακευτική αγωγή συνήθως αντικαταθλιπτικού τύπου, σε συνδυασμό πάντα με την ψυχοθεραπεία που έχουμε πει ότι είναι το καλύτερο δυνατό σχήμα για να μπορέσει να βοηθηθεί ένας πάσχων από, ή μια πάσχουσα από ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή. Υπάρχουν αρκετά... Παρακαλώ, ναι. Συνέχιζα. Υπάρχουν έτσι και παραμυθάκια που μιλάνε για αυτό το θέμα και για πιο μεγάλα παιδιά, βιβλία τα οποία μιλάνε για την ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή. Υπάρχει και ένα πρόγραμμα ειδικό για παιδιά και εφήβους που τουλάχιστον εγώ χρησιμοποιώ, ψυχοεκπαιδευτικού χαρακτήρα, το οποίο ενημερώνεις το παιδί, το εκπαιδεύεις, τι είναι αρνητική σκέψη, τι είναι θετική σκέψη, τι είναι αιμονή, τι είναι καταναγκασμός, τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο, πώς μπορεί να τα αντιμετωπίσει μέσα από διάφορες ασκήσεις με παιγνιώδη τρόπο, και μέσα από προγράμματα, σχήματα, καταλόγους που μπορεί να χρησιμοποιεί το παιδί και η οικογένεια του για να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτήν την δυσκολία που έχει. Είναι καλό ωστόσο να γνωρίζουμε ότι δεν είναι εύκολη αυτή η κατάσταση και είναι απαραίτητη ανάγκη για όσα παιδάκια οι εφήβους ή και ενήλικες έχουν συμπτώματα, ενδείξεις ότι υπάρχει κάτι τέτοιο που τους απασχολεί, να ζητήσουν υποστήριξη θεραπευτική και να τη συνεχίσουν μέχρι τέλους για να μπορέσουν να βοηθηθούν. Γιατί εν μέσω πανδημίας είναι πολύ δύσκολο αυτό να το βιώνει κανείς και είναι πολύ πιθανό να χειροτερεύει η κατάσταση και να μην την καταλαβαίνουμε, ακριβώς όπως έχω πει, γιατί κάποιες συμπεριφορές θεωρούνται πολύ φυσιολογικές υπό το πρίσμα του κορονοϊού. Αριστονίκη μου, σε ποια ηλικία συνήθως έχουμε τα πρώτα συμπτώματα ενός παιδιού που μπορεί να έχει ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή ή αλλιώς ο συντή? Δηλαδή πρέπει να πάει στον νηπιαγωγείο, στο δημοτικό σχολείο, σε ποια ηλικία μπορούμε να ανησυχήσουμε σε σχέση με επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές ψυχαναγκαστικού τύπου και ίδιο ψυχαναγκαστικού τύπου? Σύμφωνα με την βιβλιογραφία, την έρευνα αλλά και την εμπειρία μου, συνήθως αυτό μπορούμε να το παρατηρήσουμε σε παιδιά γύρω στα 8 έτη, όπου είναι όλο το πρίσμα των αγχωδοδιαταραχών, όπως οι κρίσεις πανικού, οι φοβίες, η γενικευμένη αγχώδης διαταραχή, έτσι και η ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή, μπορούμε να τη συναντήσουμε από τότε, που βλέπουμε το παιδί να πάει να πλένει τα χέρια του πολύ συχνά, να αποφεύγει να βλέπει τους φίλους του, να φοβάται ότι θα κολλήσει κάτι, να φοβάται ότι προσφυλή του άτομα μπορεί να νοσήσουν ή να πάθουν κάτι κακό, και να έχουν έντονες... Τη μικροβιοφοβία, συγγνώμη που σε διακόψα. Δηλαδή, για όσους δεν ξέρουν την ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή, ένα σύμπτωμα μπορεί να είναι ένα παιδάκι να φοβάται ότι θα πεθάνει το ίδιο ή γονείς του από κάποια ασθένεια και να έχει αυτές τις επαναλαμβανόμενες φοβίες και σκέψεις που να το βασανίζουν, να θέλει να πλένει συνέχεια τα χέρια του, να μην τρώει φαγητό από συγκεκριμένο μέρος, δηλαδή φοβίες παράλογες αλλά και επαναλαμβανόμενες πράξεις που σχέση με το φαγητό, με τα μικρόβια ή οτιδήποτε άλλο.
Εγώ θα έλεγα ότι αν παρατηρήσουμε σε έναν παιδάκι να χώσει συμπεριφορές και επαναληπτικές τέτοιες συμπεριφορές ιδιοψυχαναγκαστικές, καλά κάνουμε να το πάμε σε έναν παιδοψυχίατρο και μακάρι να βγει η διάγνωση ότι δεν έχει το παιδί μας ιδιοψυχαναγκαστική αδράχη. Εννοείται, κακό δεν θα κάνουμε. Σίγουρα το να επισκεφτούμε ειδικούς και να βγούμε από την έννοια κιόλας, αλλά και να βοηθήσουμε το παιδί μας ουσιαστικά μέσα από έναν καλό θεραπευτικό σχήμα, αυτό μόνο προς όφελος μας θα είναι. Εσύ έχεις ομάδες με παιδιά με ψυχοαναγκαστική διαταραχή στο γραφείο σου, ναι. Αν είσαι ομαδική ψυχοθεραπεία. Λόγω της έξαρσης που παρατηρείται, έχω δημιουργήσει μια ομάδα παιδιών με φοβίες και ψυχοαναγκασμούς, που κάνουμε το πρόγραμμα αυτών των ψυχοεκπαιδευτικών, το οποίο επί της ουσίας διασαφηνίζουμε το τι διαζώσεις. Διαζώσεις, ναι, διαζώσεις, όποτε μας επιτρέπεται, όταν είμαστε δηλαδή, δεν είμαστε σε καραντίνα, το κάνουμε διαζώσεις. Και έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα, καθότι τα παιδιά, ακούγοντας και άλλα μέλη της ομάδας να μιλάνε ήδη για τα θέματα αυτά, βοηθούνται στο να μιλήσουν πιο ανοιχτά, πιο ελεύθερα για αυτά που τους απασχολούν, αλλά και να καταλάβουν ότι αυτό που τους απασχολεί, απασχολεί και άλλα παιδάκια, και αρκεί να τα αντιμετωπίζουν με τον χι τρόπο. Και γενικότερα οι ομάδες έχει διαφανεί ότι εν μέσω κορονοϊού βοήθησαν και βοηθούν πάρα πολύ κόσμο, είτε διαδικτυακού τύπου, είτε οι διαζώσεις όπου εκεί γίνεται, ακριβώς γιατί η αποστασιοποίηση και όλα αυτά τα μέτρα μας έχουν επιφέρει αρκετές δυσκολίες κοινωνικοποίησης και μαζί με τα θέματα της ιδιοψυχαναγκαστικής κατάστασης βοηθούμε παράλληλα και την κοινωνικοποίηση των παιδιών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση και καλή σχολική και θεραπευτική χρονιά, ναι. Καλή σχολική χρονιά, ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει για όλους. Καλή ψυχοθεραπευτική χρονιά. Καλή ψυχοθεραπευτική χρονιά, ναι.